Τι νομίζεις, Γρηγόρη Ατρίδη, μόνο το Μακεδονία Παλάς θα ανακαινιστεί? Το στούντιο του Λίμπερο, φίλε, είναι η μεγάλη ανακαίνιση. Όχι, όχι. Η μεγάλη επένδυση. Είχα καιρό να έρθω, μου φαίνεται, και έχω σοκαριστεί με τις αλλαγές. Σε να... βάζουμε στην αρχή να παίζεις το ξερό και μόλις βλέπεις το χόρτο, μετά πετάει. Αλλαγή χλωοτάπητα που γράφει και το Word. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παίχτες αποδίδουν καλύτερα κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ισχύει. Έτσι, καλά. Όταν είσαι στην πούδρα, δεν μπορείς να παίξεις. Μην θυμηθούμε τώρα παίκτες. Αντίξωες συνθήκες γενικά, λέξεις κλειδιά με εμάς και ποδόσφαιρο, ας ξεχάσουμε, υπάρχει μία μαύρη σελίδα στην ποδοσφαιρική μας καριέρα. Α, τον δημοσιογράφο τώρα. Ναι. Αυτό που συνέβη... Δεν είναι εκτός αέρα, έκανα ένα παραλληλισμό, εγώ λέω, που όπου χθες λέω, η Εθνική Αγγλίας θύμιζε την ομάδα των δημοσιογράφων. Αλλού πατούσε και αλλού βρίσκονταν. Λέω, εντάξει, ήταν λίγο καλύτερη. Εκεί στο τέλος, όταν μπήκε το άλλο, το παλικαράκι, ο πιτσιρικάς. Το οποίο νωρίς. Νωρίς θυμήθηκε ο Μίστερ 3,5 εκατομμύρια αιτήσιες απολαβές να τον βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Τον έβαλε στο 87. Εντάξει, ρε. Είχε 3 λεπτά και τις καθυστερήσεις, που ήταν επίσης 3 λεπτά. Και πρόλαβε, έκανε 3 φάσεις ο τύπος με το που μπήκε. Νομίζω ότι η Αγγλία είναι το 70. Είναι το ανάποδο της Ιταλίας. Δηλαδή, σε αυτό το τουρνουέ επιβεβαιώνεται. Είναι μια ομάδα η οποία, εκτός από άγχος που λέγανε και οι προηγούμενοι, το οποίο βαραίνει τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, δεν είναι μεγάλες προσωπικότητες, είναι καλά εργαλές στις ομάδες τους μέχρι εκεί. Είναι μια ομάδα που μονίμως παίζοντας με αυτό το άγχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε καμία διοργάνωση. Και στην Ιταλία έχει έρθει μια ομάδα από ποδοσφαιριστές που συγκριτικά με τους προηγούμενους και τις προηγούμενες φουρνιές είναι άσημοι. Δεν είναι, είναι πιο ούτε, πολύ εργάτες, δεν έχει τους ούτε μεγάλους. Ούτε ο Ιντζάκη είναι, ούτε ο Πίρλο είναι, ούτε ο Μαλντίνι είναι, δεν, μόνο Μπουφόν είναι από αυτούς. Μα γι' αυτό σου λέω, επειδή κανείς δεν πρόκειται να τους πει τίποτα, αλλά παίζουν ελεύθερα. Ναι, αλλά έχουν σηκώσει και το βάρος εκεί. Έχουν καταλάβει ότι εδώ είμαστε Ιταλία, τέλος. Θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο ή τουλάχιστον όπου θα πουλήσουμε, θα φτάσουμε. Ακριβά είμαστε... το μάρι. Αυτό, είμαστε εξυπηρεπείς, είμαστε μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ήδη έχουν περάσει 4 λεπτά εκπομπής του ΠΑΟΚ 24 και δεν έχουμε κάνει κουβέντα για ΠΑΟΚ. Μας φέρανε εμάς. Όχι, με φέρανε εμένα βασικά. Λόγω επειδή. Ναι, για, για καλοκαιρινό mood. Γενικά, για να δώσεις μια άλλη νότα. Ωραία, άρα είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Πατάς άλλα πλήκτρα εσύ στο πιάνο. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με Άκη Σαχισλόγλου και Γρηγόρη Ατρίδη, χωρίς Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και Σταύρο Κόλκα. Είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου, όταν δεν είναι αυτές οι δύο μορφάρες, ο μεν Αντώνης Κανάκης του site και της εκπομπής, ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, που τα συντονίζει όλα. Τα σκηνοθετεί, τα παίρνει πάνω του. Έτσι. Τρώει το άγχος για όλους μας βασικά. Και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος του ραδιοφώνου λείπει. Ο Σταύρος ο Κόλκας, ο οποίος ειδικεύεται στα καλά ανέκδοτα. Νομίζω ότι άμα μέχρι τη Δευτέρα που θα φύγουμε για την Ολλανδία δεν έρθει από εδώ και έρθει μετά την Ολλανδία, υπάρχει καμιά άδεια και μετά την Ολλανδία, θα το ξεχάσουν. Δεν θα έρθει, να ξέρεις. Θα το ξεχάσουν εδώ πέρα. Στο Facebook ποστάρει, παρότι είναι σε διακοπές. Και γράφει τοποθεσία. Έλα, σε παρακαλώ, πες το μου, πες το μου. Αυτό δεν ήθελες. Ναι. Πάντα γράφει τοποθεσία. Εννοείται ότι θα γράφει τοποθεσία. Και άμα του το πει, σίγουρα δεν έχει ασχοληθεί με τη ρύθμιση τοποθεσία στο Facebook ποτέ. Πιστεύει ότι όλος ο κόσμος ασχολείται με το πού είναι ο Κόλκας. Έτσι πιστεύει με το μυαλό του. Α, όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ. Εγώ νομίζω είναι αγνία ότι το κάνει. Και κρίνει κιόλας, πιστεύει δηλαδή ο ίδιος, ότι πρέπει να μιλήσει. Ήρθε η ώρα να μιλήσει, ότι τον περιμένουμε. Όχι, φίλε, δεν θέλουμε να μάθουμε την άποψή σου. Κάνε διακοπές. Δεν θέλουμε να νιώθεις ότι να τα πω τα παιδιά δύο λόγια με την εμπειρία μου. Να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου. Όχι, φίλε, έφυγες. Όποιος λείπει, λείπει και η τύχη του. Θα πας εκεί και θα φας την κοπέλα σου στα μούτρα όλη την ημέρα. Είναι σαν αυτό που λέει, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους τι δεν έχουν πρόβλημα οι άντρες να κάνουν όλη ημέρα. Και λέει, υπήρχαν γυναίκες που απαντήσανε να είναι βόλτα με τη γυναίκα τους. Όλη μέρα, όλη μέρα. Δηλαδή να μην κάνω τίποτα άλλο, μόνο βόλτες με τη γυναίκα. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Και γράφει ο άλλος από κάτω, είστε χαζές, έτσι. Ξεκάθαρα. Πιστεύετε ότι υπάρχει άντρας που θέλει να κάνει όλη μέρα μόνο αυτό? Όχι, όχι, και επειδή. Εκεί στα βρε Κόλκα, ναι. Επειδή στο βόλτες υπάρχουν και τα ψώνια μέσα, άστο καλύτερα. Άστο. Τώρα για Κόλκα, εσύ έτσι πως το πας, νομίζω ότι άμα συνεχίσεις. Θα είναι η πρώτη φορά που κάποιος θα κάνει τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή του. Και δεν θα είναι αποστολή. Δεν ακούει. Τι να ακούσει. Βρε, δεν ακούει αυτό. Ακούνε οι δικοί του, βρε. Άκου που σου λέω. Θα έρθει τώρα ένα μήνυμα και θα γράψει. Μου είπανε αυτό το γνωστό το παουτσίδικο. Αναφερθήκατε στο όνομά μου. Παρέμβαση. Ναι, ναι, τι λέτε. Επειδή ακούστηκε το όνομά του. Ισχύει. Να πάρει. Αν μας ακούει, να πάρει. Εάν υπάρχει κανένα ρουφιάνο να του πει. Κάνε διακοπές, αγόρι μου. Μάζεψε τις μπαταρίες σου. Γέμισε τις, γιατί η χρονιά φέτος θα είναι πολύ μεγάλη. Θα μου πει.
πιο μεγάλη από την περσινή. Ναι, μα κάθε χρονιά είναι μεγάλη αυτό το πράγμα. Το πρώτο επίσημο μάτς πόσο ήταν, ρε, εσύ, Γρατσιάνο, για πες, 16 Ιουλίου. Ναι, ναι, και πότε τελειώσαμε 1 Ιουνίου, Τρίτη. Όχι, το περσινό ήταν εφιαλτικό για όλους. Δηλαδή, ακόμα και το πρόγραμμα το δικό μας, το πότε θα φύγεις, πότε θα κάνεις κενό, γιατί οι υποχρεώσεις της ομάδας είναι νωρίς, άστο. Αλλά και φέτος, επειδή γενικά ο ΠΑΟΚ και οι ελληνικές ομάδες έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια στα προκριματικά, στη συμμετοχή νωρίς σε προκριματικό το καλοκαίρι. Οπότε όλο το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται κάπως έτσι. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, ξεκινάει η εκπομπή, η οποία σήμερα δεν έχει κάτι αμάν-αμάν να βγάλει στη βιτρίνα, στο ράφι, να μπει δηλαδή ο πελάτης γι' αυτό, να μπαίνουν και να λένε είδα αυτό στη βιτρίνα, πόσο κάνει. Δεν έχει καμιά αμάν-αμάν είδηση, αλλά κανείς δεν ξέρει, στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν πλήττεις και μέσα στην διάρκεια της ημέρας ακόμα θα τα παρακολουθήσουμε και ίσως το ότι δεν υπάρχει κάτι που να είναι εξέλιξη να μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Λόγω πάντως των ημερών, νομίζω ότι αγχώνει περισσότερο αυτή η ησυχία. Δηλαδή, λες μήπως είναι ηρεμία πέντε καταιγίδα. Τώρα, το καταιγίδα, βάζοντας εισαγωγικά, τι μπορεί να σημαίνει, το να υπάρξουν και άλλες προσθήκες μεταγραφικές, γιατί γίνεται μια προσπάθεια η ομάδα να φύγει με όσο το δυνατόν περισσότερο καλυμμένα τα κενά της για να δουλευτεί στην προετοιμασία και να μπορεί ο Ίβιτς από νωρίς να υπολογίζει ποδοσφαιριστές για τον τρίτο προκριματικό της Champions League. Εντάξει, σίγουρα έχουμε περάσει στη φάση όπου οι πρώτες κινήσεις που έκανε ο Λούμπος Μίχελ ανήκουν στο παρελθόν και πλέον έχει μπει στη δεύτερη φάση, σε αυτή όπου συναντά και περισσότερα προβλήματα. Και θα πρέπει, νομίζω, να τα ξεπεράσει για να γλιτώσει και χρόνο, γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ απλά το πέρασε αυτό από νωρίς. Ναι. Ο Κόλκας σχολιάζει κάτι άλλο. Σχολιάζει αυτό που γράψαμε στην ομάδα μας στο Facebook, όπου μπορείτε και εσείς να μπαίνετε και να αποστάρετε. Το pack24.com στον Λίμπερο 107,4 είναι μια ομάδα. Γίνετε μέλη ή αν είστε, γράψτε μας κάτι. Λοιπόν, λέω εγώ αυτό, λέω τρελή εκπομπή με Γκρατσιάνο Πελέ στο στούντιο να εξηγεί πώς έστειλε την Ιταλία στην επόμενη φάση του γύρου. Γκρατσιάνο Πελέ είναι ο Ατρίδης, όσοι δεν τον έχετε δει από κοντά, είναι ίδιος ο ποδοσφαιριστής της Ιταλίας. Εντάξει, είμαι λίγο πιο όμορφος, ρε φίλε, γιατί δεν έχω εγώ τη ρητίδα και το σπάσιμο που έχει αυτό στα 30 κάτι. Ο Πελέ είναι ο Ατρίδης των φτωχών. Είναι ένας Ατρίδης από τα Lidl. Αυτό, όχι, ρε φίλε, μην το βάζεις αυτό με τα Lidl. Δηλαδή, σε όλα είμαστε ή τον φτωχόν ή τον Lidl. Τι ο θα γίνει. Ο τύπος, λέει ο Κόλκας, τα προλαβαίνει όλα. Μύκονο, γύρω και εκπομπή. Σε λίγο θα μας πει πως θα έρθει και στην προετοιμασία. Ισχύει αυτό. Ναι, ναι. Ο Ατρίδης κάνει τέτοια. Πρώτα τα αποφασίζει, τα οργανώνει, τα στήρει και μετά απλά μας τα ανακοινώνει. Αυτή είναι η ηρωνία. Όχι, όχι. Είχα ανακοίνωση, είχα ενημέρωση στον Κολέ και με στήριξε. Με στήριξε πολύ δυνατά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν δεν είχα Κόλκα στα χαφ, δεν υπήρχε περίπτωση ο άλλος ο Αγχώδης. Ούτε μία στο εκατομμύριο, να ξέρεις. Και δεν θα μπορούσα να κάνω κι εγώ τίποτα, να ξέρεις. Ναι, Κόλκας το πήρε, ναι, πάνω. Ναι, 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 ναι. Ήταν απόφαση Κόλκα, η τριπλή εκπροσώπηση του Λίμπερο 107,4 και του ΠΑΟΚ 24 στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Θα πάμε εκεί, θα τα μάθουμε όλα. Θα στα λέμε όλα. Ό,τι συμβαίνει από την επόμενη Δευτέρα, 4 του μήνος, που αναχωρεί η ομάδα για εκεί. Λοιπόν, θα πούμε χορηγούς μας. Δώσε λίγα tips. Δώσε λίγα keywords. Τι να ψάξω, τι θα απασχολεί στη σημερινή εκπομπή. Τι θα μας πεις, για Βαρέλα έχεις κάτι. Για Ζουζούλια μόνο ηρωνία ή και περιεχόμενο. Επίσης, ξέρεις ποιος είναι αυτός ο Καριόλης? Αυτός νομίζω ότι είναι ο πιο διάσημος αθλητής των τελευταίων ωρών σίγουρα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ποστάρει κάτι σχετικό με αυτό. Υπάρχει περίπτωση να ψαρώσει κάποιος ακροατής και να κάνει καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ? Δεν νομίζω. Που θα πω εγώ, τι πέτυχε πάλι αυτός ο Καριόλης. Και είναι το επώνυμό του, ε. Ναι, ρε παιδί, να πάει να μην βρίζουν αυτοί στο ραδιόφωνο. Είναι με ρο γιώτα, Καριόλης. Διότι άμα θες να το πεις, και μάλιστα είναι και βρισιά και είσαι και τσατισμένος, βάζεις και ένα γάμα ανάμεσα. Ναι, 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 ναι. Ό,τι θες κάνεις. Δεν έτσι, ακούγεται. Εδώ όμως δεν έχει γάμα. Είναι ο Καριόλης, είναι ο Έλληνας αθλητής που τα πήγε καλά στη Βοστόνη. Έχω ρεπορτάζ άμα θες να βγάλουμε Καριόλη, δηλαδή έχω κονέ. Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Όχι με τον ίδιο, αλλά με Έλληνες από εκεί που. Κάτι κοντά του. Άνθρωποι του περιβάλλον του. Του περιβάλλοντος του, ναι. Λοιπόν, χορηγούς θα πούμε και θα. Δεν μου λες τίποτα, δεν μου δίνεις. Να σου πω από αυτά που με ρώτησες. Σήμερα, ρε φίλε, αν σε βγάζαμε στον αέρα και σε παίρναμε τηλέφωνο, πού θα εστιάζαμε σήμερα? Εντάξει, στην περίπτωση του Βαρέλα, το serial Μπεκάλι συνεχίζεται, νομίζω. Αυτός είναι ο τίτλος.
Δηλαδή, το Μπεκάλι θα πάρουμε τελικά ή το Βάρελα. Πιο πολύ Μπεκάλι ακούω παρά Βάρελα. Ο Μπεκάλι εκεί έχει τα μέσα και μπορεί και αφήνει το θέμα να παίζει στη Ρουμανία, ναι. Και ξεκινώντας από εκεί υπάρχει ένα δημοσίευση στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή ο Μπεκάλι ένας Πανόπουλος περίπου της Ρουμανίας. Ναι, ναι, καλή παρομοίωση. Ναι. Καλή, παίρνει πάνω του τις μεταγραφές σε προσωπικό επίπεδο. Θα μπορούσα να πω ότι έχει και στοιχεία του Μπέου, αλλά ένα μείγμα είναι. Είναι κάτι μεταξύ Μπέου, Πανόπουλου και Κομπότη. Καλό, 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 το εμπλούτησες. Και για τη δραστηριότητα της ομάδας του σε τέτοια θέματα κομποτικά. Νομίζω το γέμισε. Αυτός είναι ο Μπεκάλι, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Στο τέλος θα τον πάρουμε αυτόν μεταγραφή. Θα μάθουμε ότι είναι ο καινούργιος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ενίσχυσή του με τον Τίση Μπεκάλι. Σε επίπεδο στελεχών η ανακοινώση, γιατί απέτυχε η προσφυγική. Μα εκεί πονάμε. Ναι, 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 ισχύει αυτό. Έλλειμμα παραγόντων. Λοιπόν, οπότε θα πούμε για Μπεκάλι και Βαρέλα. Θα πούμε για Ζουζούλια που έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ αυτός, και συγχαρητήρια στους συναδέλφους που τον έβγαλαν στον αέρα. Όλοι έχουμε κάποιες τέτοιες άκρες και ψάχνουμε και βρίσκουμε τους παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Βαρέλα μίλησε σε εμάς. Ναι, μα έτσι πάει έτσι, αυτό, ναι. Το πράγμα. Ο καθένας κάνει δουλειά και προσπαθεί. Δεν είπε όμως ο Καριόλης, ο Βαρέλα. Ο αθλητής αυτός, ο ωραίος. Δεν είπε ότι είναι όλα έτοιμα, έρχομαι στον ΠΑΟΚ. Έλα που το πω, Ζουζούλια. Πήραν οι άλλοι συνάδελφοι και μπράβο τους, πάλι θα το πούμε. Επιτυχία είναι δημοσιογραφική. Τον άλλον τον έβγαλαν στον αέρα. Βρήκαν δηλαδή κοπέλα να κάνει την σωστή μετάφραση από τα ρώσικα, γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Είναι μεγάλο κιόλας θέμα. Έτσι, ναι. Και τον έβγαλαν και λέει στον αέρα ο τύπος και ευνηδιάστηκαν όλοι και οι ακροατές και οι συνάδελφοι ότι να, έχουμε συμφωνήσει, θέλω να έρθω γρήγορα, να ενσωματωθώ, να κάνω... Το δώσε τελειωμένο, δικό σου ήταν... Ναι ρε φίλε. Και μετά ρωτάς την ΠΑΕ... Που είσαι σίγουρος ότι θα σε απαντήσει. Θα σου πει ένα δεν σχολιάζουμε, δεν υπάρχει κάτι. Αλλά το έχει πει ο άλλος στον αέρα, ρε φίλε. Δεν είναι μια θεότητα. Αυτός, ναι, εδώ, ναι, τύπος. Δεν υπάρχει αυτός, δεν υπάρχει. Αυτό δηλαδή, όλα συμφωνημένα να ήταν, δεν το λες πρώτος εσύ, ρε φίλε. Όχι, όχι, όχι. Και επίσης το ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ότι ένας από τους κώδικες επικοινωνίας που έχουν στον ΠΑΟΚ με όσους μιλάνε, και μάλλον μιλάμε για μεταγραφές και τους ατζέντες των ποδοσφαιριστών, είναι ότι δεν θέλουν να βγαίνει τίποτα στη δημοσιότητα ή σε κάποιο βαθμό να τηρείται αυτό. Τώρα, σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει τηρηθεί καθόλου. Έτσι. Κάτι. Όταν το λέει, είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, να υπογράψει ο Ζουζούλια. Το να το γράψω εγώ γιατί μου το σφύριξε κάποιος και είναι πάρα πολλοί καλοθελητές που για τους δικούς τους λόγους θα σφύριξουν κάτι. Ωραία, γράφτηκε. Πω, να ψάξουμε να βρούμε ποιος το είπε. Αλλά όταν το λέει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής και μάλιστα στον αέρα. Ναι, ναι, όχι, ναι, off the record το και ο άλλος. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Δηλαδή... Τι δεν ξέρει που θα πάθει μεταγραφή, ή δεν ξέρει με ποιον μιλάει ο ατζέντης του, ή είναι τόσο επικοινωνιακός που μπήκε στη διαδικασία να πουλήσει τον εαυτό τόσο καλά. Λες, μπορεί να του είπε ο ατζέντης του, ας πούμε, ότι τελείωσε, υπογράψαμε. Και έτσι εκεί να την πάτησε. Δεν μπορεί να. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το θέμα το οποίο έχει προκύψει, θα το έβλεπα πιο πονηρά και θα έλεγα ότι όταν κάποιος φωνάζει τόσο πολύ όσο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έρχομαι. Έρχομαι και έχω κλείσει τον ΠΑΟΚ, σίγουρα δεν είναι κλεισμένος, ναι, ρε παιδί μου, και μάλλον καίγεται περισσότερο αυτός από ότι ο ΠΑΟΚ. Εδώ δεν υπάρχει καν κανένας ψόγος, ας πούμε, π.χ. στον δημοσιογράφο που το έβγαλε, με την έννοια ότι τον έβγαλε στον αέρα και δεν ήξερε τι θα πει εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, το ξεφούρνησε, ναι, στον αέρα. Εντάξει, έπαιξε για το προηγούμενο χρονικό διάστημα το όνομά του σε επίπεδο φημολογίας όμως. Όχι ότι ήταν τόσο δεδομένο ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής απασχολεί. Και επίσης, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα, εντάξει, δηλαδή και οι ρεπόρτερ να μην είσαι, όταν βλέπεις ότι οι πρώτες κινήσεις του ΠΑΟΚ είναι από συγκεκριμένη αγορά, γιατί ναι. Πρόεδρος αθλητικός διευθυντής ψωνίζει από εκεί. Αρχίζεις και πας ανάποδα. Βρίσκεις τι είναι ελεύθερο, ναι, τι υπάρχει πιθανότητα, τις θέσεις που θες εσύ. Και του Ματέους, άμα θυμάσαι. Ναι, έτσι προέκυψε. Το πρώτο. Από έρευνα με βάση τη λογική. Και όταν μπήκαμε στη διαδικασία να βγάλουμε πρώτη φορά τον ατζέντη του, ξέραμε ότι το φρενάρουν το θέμα, ότι δεν καίγεται το ΠΑΟΚ, ότι θα δούμε. Στην πορεία άλλαξε. Ήθελε να το φέρει εδώ γιατί έβλεπε ότι πάει να συμφωνήσει με άλλες ομάδες και χάλασε τελειωμένη μεταγραφή. Γιατί αυτή η μεταγραφή είναι κλεισμένη, έτσι. Εγώ ξέρω που μπορώ να βρω ένα σημείο που έκανε λάθος ο ΠΑΟΚ. Ότι ρε μεγάλε, έχεις τόσους παίχτες που τους πληρώνεις. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είσαι μια ομάδα που ζορίζεσαι και που ξέρεις ότι αν κάνω το λάθος να κλείσω νωρίς τον Ματέους και να έχω ακόμα ένα παίχτη ενώ κράτησα και το ΜΑΚ, ενώ ξέρω εγώ, πώς το πω, έχω μια υπεροπλία εκεί. Μπορεί να την πληρώσει μια άλλη θέση γιατί δεν θα μου περισσεύουν άλλα χρήματα, ναι, ναι, για να τα ρίξω εκεί. Αφού ρε φίλε δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Να πω ότι τα παραπάνω λεφτά που θα δώσεις για τον Ματέους θα τα στηριχθεί μια άλλη θέση και θα πονέσεις εκεί μέσα στη χρονιά. Κάνας, είναι αυτό το ρίσκο σου. Και αφού ενώ έχεις λυμένο το οικονομικό σε λογικά και όχι υπερβολικά πλαίσια, έτσι,
Έχεις απλά μια δυνατότητα ρευστότητας και ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος έχει και τη βούληση και την ικανότητα να το κάνει αυτό. Ξέρεις ότι όταν θα αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή, ακόμα και υπεράριθμο να είναι το ρόστερ σου, που έτσι κι αλλιώς είναι τώρα υπεράριθμο, στη συνέχεια αυτόν που δεν θέλεις γιατί απέκτησες κάποιον που θέλεις, θα βρεις τρόπο, να το δώσεις. Τρόπο να τον δώσεις. Κάπου... Όταν το χέρι σου δεν τρέμει, εσύ ορίζεις τύχη του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θα τον στείλεις δανεικό, εύκολα ή δύσκολα, θα του λύσεις το συμβόλαιο ακόμα και αν πονέσεις οικονομικά. Θα βρεις μια λύση όμως. Αλλά δεν τον έχανες. Να σου πω όμως κάτι. Βασικά δεν θα σου το πω. Δεν θα σου το πω. Μετά. Σου κάνω και τρίκ τώρα για να τους κρατήσω συντονισμένους γιατί. Πώς το λένε, θα τους δώσουμε και ένα κίνητρο γιατί πρέπει να πάμε και σε ένα break πρώτα. Θα πούμε χορηγούς και θα πάμε σε διάλειμμα. Η Ρέμβη είναι μαζί μας. Σήμερα είναι Τρίτη. Είναι Carlsberg Day που σημαίνει ότι πίνετε δύο Carlsberg και πληρώνετε την μία. Στη Ρέμβη, δηλαδή στο τέλος της πλαστήρας στην περιοχή της Κρίνης. 2-3-10-4-33-100 για να κλείσετε τραπέζι και να περάσετε πολύ ωραία, είτε πάτε για φαγητό είτε πάτε για καφεδάκι και ποτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αναδομό, μελέτες και κατασκευές. Στην αναδομό μπορείς να ανακαινήσεις με 6 άτοκες δόσεις και χωρίς πιστοτική. Έχει σύγχρονα υλικά και εγγύηση κατασκευής. Νομίζω ότι νιώθεις ξεχωριστός γιατί αν δεν ήταν διακοπές, θα βλέπαμε σίγουρα και άλλα παιχνίδια του Euro στο σπίτι του. Γιατί το έχει κάνει η αναδομό για να φέρουμε σπίτι στον Κόλκα. Φίλε, κάναμε ρεπορτάζ, πήγαμε στον Κόλκα και είδαμε ότι το σπίτι είναι. Όχι, όχι. Εγώ ήμουν από τους πρώτους γιατί πήγα να κάνω και ποδαρικό, να ξέρεις. Και δεν πήγα μόνος μου. Πήγα να, μαζί με την κοπέλα μου για, λέει, για να την ελέγξει. Άνα, μπράβο, να δηλαδή είναι όλα καλά. Λοιπόν, επίσκεψη μηχανικού στο χώρο σας, τηλέφωνο 2311-241508. Και καλέστε σήμερα την αναδομό για μια δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από μηχανικό. Ειδικές προσφορές στο site anadomo.gr. Και κλείνουμε με την Οτέκο και πάμε σε διάλειμμα. Η Οτέκο ΙΒΕΑ συμπληρώνει 10 χρόνια και δίνει 10% έκπτωση σε όλους τους ελέγχους γιοταχή και φορτηγών έως 3,5 τόνους. Να πάτε εκεί, να μάθετε και για τις ειδικές τιμές που υπάρχουν για ανέργους και πολυτέχνους, αφού πρώτα τηλεφωνήσετε στο 10-20-30 να κλείσετε το ραντεβού σας. Η Οτέκο είναι λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Μετεραίνιο Κόσμος, παράλληλα με την Μουδανιών, στο δρόμο που μετά στρίβεις δεξιά και φτάνεις στο τέτοιο, στο Διαβαλκανικό. Λοιπόν, παράλληλα και με την, ακριβώς πίσω από το Mediterranean Cosmos, δίπλα στο Magic Park. Και το ιδιαίτερο είναι ότι μπορείτε να μείνετε εκεί, μπορείτε να κάνετε τις δουλειές, να πιείτε τον καφέ σας δωρεάν και αν θέλετε να φύγετε, να πάτε εκεί δίπλα να κάνετε άλλες δουλειές που έχετε και να γυρίσετε απλά να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Είναι μια καλή διέξοδο, Σάκη, άμα έχεις τάξει ημέρα γυναίκας και στην ημέρα γυναίκας υπάρχουν και τα ψώνια. Οπότε εσύ πας, τρως το κτέο σου, έχεις. Περνάς και το κτέο που θα χάσεις και στα ψώνια. Σε 20 λεπτά και μισά ώρα, ξαναγυρνάς και τη βρίσκεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με αρκετό ρεπορτάζ, αλλά όχι με είδηση, γιατί είδηση θα χαρούμε κάποια στιγμή να μας τη δώσει η ΠΑΕ, να μην προκύψει από πουθενά άλλου. Εσύ είσαι νεότερος βέβαια, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις ταινίες με Bud Spencer. Ναι, ναι. Καλά, δεν είμαι και ο γνώστης, ούτε αυτός που συγκρατεί ονόματα, είτε σε τραγούδια είτε σε ταινίες. Ναι. Αλλά έχω εικόνα. Ή τα σπαγκέτι ή τα άλλα τα πολύ ωραία που έπαιξε με τον Terence Hill. Γιατί ήταν και σκηνοθέτης και ο ίδιος. Και αυτό που μάθαμε μετά, δηλαδή έχει 2-3 χρόνια που το έμαθα εγώ διαβάζοντας τη μηχανή του χρόνου, που του γουστάρω πάρα πολύ σε site. Τη μηχανή του χρόνου, μπαίνεις καθόλου, διαβάζεις έτσι θεματάκια. Έχει πολύ ενδιαφέρον γενικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έλεγε για αυτόν και το πώς ήταν πρωταθλητής στην κολύμβηση και έχει συμμετάσχει και σε 2 Ολυμπιάδες με την Ιταλία και πώς ήταν και πρωταθλητής Ιταλίας στο πόλο. Φοβερός. Και μετά ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και έχει κάτι φωτογραφίες πώς ήταν νέος, εκπληκτικός. Δηλαδή έμοιαζε με τον Τζόνι Βάις Μίλλερ εντελώς. Και τον βλέπω τώρα σε μια φωτογραφία, έχει τη μηχανή του χρόνου. Πώς ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ας πούμε, μετά τα 80, διότι πέθανε. Πόσο χρόνο θα ρωτήσω τώρα. 86 πέθανε. Το 29 γεννηθείς, σχεδόν στα 87. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίος ρε εσύ, Κιμπάρης, και τώρα και μετά τα 80 ήτανε. Δηλαδή, τύπος, ωραίος, τυπάκλας. Οπότε οι νέοι που μας ακούτε, ψάξτε έτσι στα DVD Club ή στο YouTube ή σε αυτά τα site που μπαίνετε και κατεβάζετε ταινίες. Ψάξτε καμιά ταινία. Μπορεί να σας φανεί λίγο πιο αρχή. Έτσι, καμιά φορά λέω τους δικούς μου κάτι φιλαράκια, βάλτε το Ασπερμαίων οι γυναίκες που είναι ταινία του 98 και μου λένε ρε εσύ την είδαμε, αλλά είναι λίγο αργή. Ξέρεις τώρα όταν έχει συνηθίσει ο πιτσιρικάς τα φοβερά μοντάζ, τα χολιγουντιανά κλπ. Καταλαβαίνει τη διαφορά στην παραγωγή. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος φαίνεται πολύ αργός. Αλλά θα σας αρέσει, ρε παιδί μου, είχε κάτι vintage αυτό το στυλ ταινιών και ειδικά τα σπαγκέτι στα οποία πρωταγωνίστησε
ο Μπατ Σπένσερ, που για μας του 40 φεύγα, ουσιαστικά μας θυμίζει και μια ολόκληρη εποχή που σχολούσαμε από το σχολείο, πετούσαμε την τσάντα και πηγαίναμε να αγοράσουμε βιντεοταινία. Εμείς δεν είχαμε στο σπίτι ούτε έγχρωμη τηλεόραση ούτε βίντεο. Και πήγαινα για το θείο μου που ήταν στο απέναντι στενό και του παίρνα πάντα δύο ταινίες την ημέρα, κάθε μέρα. Ήταν ανάπηρος αυτός και δεν είχε να πάει στη δουλειά. Και έπαιρνε δύο ταινίες κάθε μέρα και έβλεπε. Και τις διάλεγα εγώ. Μου λέγω ότι θες εσύ ρε παιδί μου. Δεν, και τις έχω εμπιστοσύνη. Και τις βλέπαμε μαζί. Θεός ο Θεός. Και ήταν αυτό ρε παιδί μου, ότι πετούσαμε τζάτα, πηγαίναμε πέρα μια ταινία να τη δούμε και ήταν μονίμως ο Μπατ Σπένσερ, ήταν, δηλαδή περιμέναμε να βγάλει καμιά καινούρια να βγει για να πάμε να δούμε. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο όλο αυτό με την τεχνολογία που υπάρχει και με τα παιδιά να είναι μέσα σε όλα αυτά, να μπορούν να τα γκουγκλάρουν, να μπορούν να τα ψάξουν. Δεν ξέρω αν μετά από χρόνια θα μπορεί κάποιος από τις επόμενες γενιές να λέει αυτό που λες εσύ. Ότι έχω ένα βίωμα από τότε, το πώς ήταν τότε και το διαφορές με τώρα. Δεν αλλάζουν αυτά, πιστεύω θα το έχουν. Θα έχουν έτσι τα βιώματα. Ναι, απλά θα είναι πιο fast forward βιώματα. Ναι, ή θα είναι τέλος πάντων η νέα πραγματικότητα τότε θα είναι πιο κοντά σε αυτή που έχουν ζήσει νωρίτερα. Εσύ, το τι θα ζουν εκείνοι τότε, σε 30 χρόνια από τώρα, θα είναι τόσο διαφορετικό που αυτό που ζουν τώρα θα είναι ρετρό. Θα είναι κάπως. Ναι. Θα έχει μείνει πίσω. Θα είναι ρομαντικό αυτό. Εδώ και τώρα σκέψτε τι γίνεται με τα κινητά, με τη χρήση του ίντερνετ, πώς έχει διαδεθεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας σιγά-σιγά. Να πούμε ότι αυτό που δεν είπαμε από την αρχή, εκτός αν το είπε εσύ και δεν τα άκουσα εγώ, ότι επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στέλνοντας FM και NO και το μήνυμά σου στο 54526. Γράφετε ό,τι θέλετε, εννοείται. Είτε κάτι που θέλετε να αναφέρετε και να διαβαστεί, είτε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Να πούμε ότι ξεκινώντας, γιατί ας αφήσουμε λίγο πιο μετά τα μεταγραφικά, όπως υπάρχει και κάτι νέο σε εξέλιξη, ότι η ομάδα τις τελευταίες ημέρες έχει μπει κανονικά σε ρυθμούς αγωνιστικούς και υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι όπως οι εβδομάδες που ακολούθησαν μετά από την επιτυχία και την ολοκλήρωση βασικά των play-off. Υπάρχουν προπονήσεις, κάποιοι δεν κάνουν διακοπές, τις έκαναν νωρίς στους παίκτες του ΠΑΟΚ, αναφέρομαι προφανώς. Διπλές προπονήσεις περισσότερες μέρες. Και επειδή έτυχε έτσι να. Όχι, δεν είναι κουμπάρος μου ακόμα. Το κουμπάρο μου που θα κάνω, ωραία, και θα τον παντρέψω, είναι γυμναστής και συζητούσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες για το πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία και το πόσο σημαντικό είναι για τη διάρκεια της χρονιάς να δουλέψεις τώρα. Επιβεβαίωσε ουσιαστικά, καλά, όχι μόνο αυτός, όλοι οι γυμναστές, το ότι το πρώτο διάστημα, αυτό που ανέφερε και ο Ήβης στη συνέντευξη τύπου, είναι κομβικό. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δουλευτούν πολύ οι παίκτες. Νομίζω ότι ίσως είναι κάτι που δεν έχουμε παράπονο από την περσινή χρονιά. Πέρσι δηλαδή ο ΠΑΟΚ έβγαλε άπειρα προβλήματα τραυματισμών για διάφορους λόγους, μια κουβέντα η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Α, τουλάχιστον φυσική κατάσταση είχε. Ναι, η ομάδα ήταν γυμνασμένη καλά. Στο τέλος, ήταν καλά. Ναι. Είχε τρεξίματα, είχε ανάσες. Ίσως σε αυτό βοήθησε πολύ και το γεγονός ότι είχε πολλούς πιτσιρικάδες. Καλές ηλικίες. Ναι, αυτό ήταν μειονέκτημα αλλού, αλλά πλεονέκτημα εδώ. Είχε τρεχαλατζίδες. Και βλέποντας και τις εικόνες, το τι γίνεται κάθε μέρα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον λέμε ότι εντάξει, τα παιδιά ρίχνουν, καταπίνουν χιλιόμετρα. Παιδί μου, είναι αυτό το πρώτο στάδιο που είναι πολύ σημαντικό και δίνει έμφαση κυρίως στη φυσική κατάσταση. Τώρα και εκεί θα πάνε. Καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το σημαντικό. Μετά πρέπει να κάνουν 3 φιλικά τουλάχιστον για να. Ναι. Γιατί περνάει ο καιρός, έχει αγώνες. Αυτή είναι η επόμενη κουβέντα. Συνήθως η διάρκεια της προετοιμασίας είναι 6 με 8 εβδομάδες. Ο προπονητής μαζί με το γυμναστή θα ήθελε να τις έχει και τις 8, γιατί και οι 7η και 8η είναι σημαντικές. Όταν όμως έχεις προκριματικά, ανοίγει μια νέα κουβέντα. Πρέπει να ρίξεις ρυθμούς. Που λέει ότι στις τελευταίες εβδομάδες, είτε τελευταία εβδομάδα, είτε τελευταίο δεκαήμερο, θα πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό ή συνδυαστικό και όχι αυτό που θα ήθελες για προετοιμασία. Το καλό, είπαμε, τα τελευταία 5 χρόνια είναι ότι έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ο τρόπος εκγύμνασης που μπορείς να γυμνάσεις τις μυϊκές ομάδες που σε ενδιαφέρουν χωρίς αναγκαστικά να κουραστείς πολύ. Ναι. Δηλαδή έχει εξειδικευμένες ασκήσεις πλέον. Δεν κουράζουν όλο το κορμί του ποδοσφαιριστή για να γυμνάσουν συγκεκριμένα. Και προφανώς η μεθοδικότητα σε αυτό βέβαια, και το πρόγραμμα παίζει πολύ σημαντικό. Αυτό κάνει και τη διαφορά. Γι' αυτό λες η τάδε ομάδα είναι γυμνασμένη, οι άλλοι δεν είναι. Γιατί οι άλλοι δεν τρέχανε. Ναι. Οι άλλοι τι κάνανε. Μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης. Είχαν μικρότερο διάστημα προετοιμασίας. Όχι. Αλλά η μέθοδος που ακολουθείς όταν βάζεις κάτω τα δεδομένα και λες ποιους περιορισμούς έχεις. Και ο ΠΑΟΚ έχει περιορισμούς. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει σχετικά νωρίς αγώνα. Και πρέπει να ρίξει και ακόμα νωρίτερα μια εβδομάδα, 10 μέρες τους ρυθμούς. Οπότε τι μου μένει αυτό το διάστημα. Μου λείπουν και παίχτες. Πρέπει με το που θα γυρίσουν όλοι, δηλαδή από Δευτέρα,
σίγουρα ξεκινάει ένα βασικότατο κομμάτι. Και γιατί είναι βασικό και το πρώτο δεκαήμερο περίπου μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία, γιατί για αρκετούς ποδοσφαιριστές είναι η ευκαιρία για το αν θα ενσωματωθούν στην αποστολή της ομάδας για το εξωτερικό. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα από αυτούς που απασχόλησαν και ίσως είναι και εσωτερικές μεταγραφές. Ο Γιαννούλης για παράδειγμα. Είναι η ευκαιρία του. Τώρα θα πρέπει να δείξει στον Ίβιτς ότι αξίζει να τον πάρει μαζί του, γιατί επειδή είναι υπεράριθμο αυτή τη στιγμή το ρόστερ και επειδή πρέπει να υπολογίζονται και οι μεταγραφές που θα έρθουν, κάποια στιγμή το πρώτο ξεσκαρτάρισμα θα γίνει τώρα για την Ολλανδία και θα συνεχιστεί αυτό και στην πορεία. Αλλά είναι κίνητρο. Να πάω με την ομάδα στο εξωτερικό 15-20 μέρες, θα πάρω κι εγώ πράγματα, μπορεί να μου δοθεί ευκαιρία να συνεχίσω για ακόμα περισσότερο. Οπότε για αυτούς όχι μόνο δεν είναι διακοπές, είναι μια ευκαιρία στην οποία θα πρέπει να δουλέψουν και να είναι και πολύ παραγωγικοί. Ναι. Να πούμε έτσι για ένα πρωινό δελτίο τύπου με βάση την προπόνηση ότι αυτή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, γιατί θα υπάρχει και μια απογευματινή. Το πρώτο σκέλος ήταν αφιερωμένο στην λειτουργική δύναμη, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ, μέσω κυκλικής άσκησης με πολλούς σταθμούς, και το δεύτερο στην τακτική. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει σταδιακά να αλλάζει. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, ο Ίβιτς φαίνεται το κάνει από νωρίς, θα πρέπει να μπαίνει και η τακτική και τα θέλω του προπονητή στην προπόνηση. Οι παίκτες δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ανάπτυξη, στην ανασταλτική λειτουργία. Υπήρχαν ομάδες με λιγότερους ποδοσφαιριστές, προφανώς ηθελημένο κάτι τέτοιο, για να δημιουργείται πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Και ο Ίβιτς είναι αυτός ο οποίος μπήκε πολλές φορές και διέκοπε το πρόγραμμα για να δώσει κάποιες οδηγίες στην ομάδα και να συντονίσει και να ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο αμήνονται και επιτίθεται οι ποδοσφαιριστές του. Για δύο παίκτες ήταν λίγο διαφορετική η προπόνηση. Ο Σάμπο πέρασε εργομετρικά. Ο Σάμπο έτσι κι αλλιώς είναι μια διαφορετική περίπτωση από μόνος του το φετινό καλοκαίρι, το οποίο φετινό καλοκαίρι είναι πολύ διαφορετικό από το περσινό για εκείνον στον ΠΑΟΚ. Ενώ και ο Σκόνδρας έμεινε προληπτικά στο γυμναστήριο, γιατί τον ταλαιπώρησε ένα χτύπημα και υπάρχει εκτίμηση ότι το απόγευμα θα προπονηθεί κανονικά. Μακάρι να μην υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Δεν μου λες, σε σχέση με το Σάμπο, αυτός είχε κάποια εξτρά άδεια λόγω του ότι έφυγε, μήπως και ενσωματωθεί στην εθνική και εκεί απορρίφθηκε, αλλά είχε συμμετάσχει σε ένα κομμάτι. Τώρα, το συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο ήρθε τόσο διαφορετικά και τώρα περνάει εργομετρικά? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, είναι να μπούμε στη διαδικασία να μεταφράσουμε σημάδια δημιουργικής ασάφειας. Γιατί αυτός είναι ο κώδικας επικοινωνίας στην περίπτωση Σάμπο και όταν αναφερόμαστε και στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, επειδή τα φετινά playoff, γιατί είναι φοβερή οργάνωση που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αποφασίστηκαν τελευταία στιγμή, υπήρχαν οι ματαιώσεις, οι αλλαγές στο πρόγραμμα, όλα αυτά, έφτασε να παίζει μέχρι και τα τέλη Μαΐου. Πολλές ομάδες, εθνικές ομάδες, έπρεπε να ενσωματώσουν ποδοσφαιριστές νωρίτερα, γιατί και εκείνοι έκαναν προετοιμασία για να είναι έτοιμοι για το κομμάτι της τελικής φάσης στα γήπεδα της Γαλλίας. Ο Σάμπο είναι ένας παίκτης ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη προεπιλογή που έγινε από την Εθνική Σλοβακίας, ωστόσο κόπηκε στο δεύτερο μέρος. Πριν κοπεί, επειδή είχε κληθεί κανονικά σε αυτή την προεπιλογή και επειδή ο Ίβιτς δεν τον υπολόγιζε, μπήκε στη διαδικασία να αναχωρήσει νωρίτερα, πήρε ειδική άδεια, έφυγε από την ομάδα, τελικά έμεινε εκτός Euro. Τώρα, ναι, το δεύτερο περίεργο που συμβαίνει είναι ότι στην επιστροφή του θα έπρεπε να είναι από τους ποδοσφαιριστές, από τη στιγμή που δεν είχε υποχρεώσεις που τον καθυστέρησαν, που θα έρθουν στην πρώτη συνάντηση, στην πρώτη προπόνηση. Επικαλέστηκε. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε και 100% ο ίδιος. Τουλάχιστον αυτό είναι που άφησε να νοηθεί από τον ΠΑΟΚ, ότι είχε κάποιο θέμα υγείας, μία ίωση. Δεν ξέρω τι ίωση ήταν αυτή που τον άφησε εκτός. Ήρθε στην χθεσινή προπόνηση, αν δεν κάνω λάθος, είχε ενσωματωθεί για πρώτη φορά και επιστρέφει στα του ΠΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο σήμερα περνάει εργομετρικά. Γενικά όλα αυτά. Είναι προβληματική η περίπτωση του. Ούτε ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα τον θέλει, ούτε ο κόσμος, ούτε η ομάδα κλπ. Φαίνεται. Απ' την άλλη, δεσμεύεται με συμβόλαιο. Θα είναι έγκλημα ο ΠΑΟΚ να βγει χαμένος από αυτό. Όχι, δηλαδή όχι, να τον πληρώσει τζάμπα επειδή απλά δεν τον θέλει. Έτσι. Καλό είναι να βρεθεί μια ομάδα, να δοθεί ο άνθρωπος, είτε δανεικός, τουλάχιστον να του πληρώνει το συμβόλαιο όσο δεν θα υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ, είτε να φύγει κιόλας να λυθεί το συμβόλαιο και να πάει κάπου αλλού. Αλλά ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να πληρώνει έναν ποδοσφαιριστή που δεν του έδειξε ότι μπορεί να μπει στην δική του χημεία, στη δική του ιδιοσυγκρασία, δεν θέλω, σέβομαι κάθε ποδοσφαιριστή. Εννοείται ότι είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μπορεί να πάει κάπου αλλού και να λέμε πω από τι κάνει εκεί. Δεν θα είναι κατά ανάγκη ότι φταίει ο ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να του βγάλει τα στοιχεία δεν που είναι έχει. Και έτσι κάποια προξενιά είτε πετυχαίνουν είτε δεν πετυχαίνουν. Χρειάζεται και μια χημεία να υπάρχει. Πάντως, λόγω και της θέσης που παίζει, δεν είναι δά και καμιά μεγάλη απώλεια. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό το πώς χειρίζεται
η ομάδα το θέμα. Δηλαδή θα μπορούσε όντως να μην έχει έρθει ο παίχτης, αλλά να έχουμε την αίσθηση ότι του δόθηκε η άδεια και η δυνατότητα να βρει ομάδα. Ξέρω εγώ. Ναι, τώρα ούτε αυτό βγήκε προς τα έξω. Για ένα κουφό λόγο δεν είναι με την υπόλοιπη. Εντάξει, παρόμοιος είναι και ο χειρισμός και στην περίπτωση του Γκολάσα, έτσι. Στον Γκολάσα. Τελείωσε, έκλεισε ο Γκολάσα, έφυγε. Ναι, πιάσει κιόλας. Υπάρχει η αίσθηση ότι είναι. Βεβαιότητα υπάρχει βασικά ότι είναι κλεισμένος αλλού. Θα επιστρέψει μάλλον στην πατρίδα του. Ναι, είναι. Προπονείται κανονικά. Είναι σαν να είναι εδώ, αλλά δεν θα είναι. Ναι, έχει. Έχει... Α, ωραία, πάμε σε ώρα να και. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Και επιστρέφω. Η ώρα είναι μία. Δες στο Euro παρέα με το Loco Grill. Παρήγγειλε σήμερα τις αγαπημένες σου γεύσεις, πες Libero Euro, Libero Euro και πάρε τρελή έκπτωση 15% στην παραγγελία σου. Loco Grill 77-10-96. Libero Euro και βάλε γκολ στην απόλαυση. It's Mendur. Ρίγι. Πάτσο. Τρελό. Loco. Φρενέζα. Νεμπούν. Όπως και να το πεις, εδώ θα φας τα τρελά σου. Loco Grill. Δοκίμασε νέες γευστικές εμπειρίες και χάσε το μυαλό σου. Δοκίμασε τα Olympian Sandwich με τρελούς συνδυασμούς σε υπερχορταστικό μέγεθος. Και ό,τι πιο τρελό σκεφτείς, στο Loco Grill θα το βρεις. Κοσμάε το Λου 25, Εύοσμος. Τηλέφωνο Delivery 2310-771-700. Loco Grill. Καίγεται για σένα. Τώρα διαβάζω εδώ το θέμα στο ΠΑΟΚ 24 που λέει θύμισε νέα με συμβρία και περιλαμβάνει όλα όσα έγιναν στην πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Το ξέρεις αυτό έτσι που έχει δύο φωτογραφίες. Είναι τρεις τύποι και είναι μπροστά σε μια πινακίδα που λέει καλώς ήρθατε στη μεσημβρία. Αλλά αυτή είναι πριν την πινακίδα και λέει τρεις προ μεσημβρίας. Και μετά τους έχει μια πινακίδα που λέει είναι μεσημβρία και γεναχή. Και λέει τρεις μετά μεσημβρίας. Καλά. Έχουν μια φωτογραφία πριν μπουν στη μεσημβρία και μια μετά. Εκεί γενικά υπάρχει ένα θέμα με τις πινακίδες και τα ονόματα. Δηλαδή είναι η περίπτωση, η κλασικά το θέμα το τονικό με τα προπαροξύτονα. Μεσύμβρια, μεσημβρία, κατεβαίνει, ανεβαίνει, ναι, ο τόνος, υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, κοίταξε, μεσύμβρια τώρα έγινε. Νομίζω ότι αν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν ζητούσες τους αριθμούς του Τζόκερ, θα ήμασταν όλοι πολύ πιο χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, θα είχαμε φύγει κιόλας. Θα παίρναμε από τη Χαβάη απλά να κάνουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Υπάρχει παρέμβαση στο Serial Varela το οποίο έχει κουράσει τους πάντες. Yes. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο έρχεται από τη Ρουμανία, η οποία νομίζω ότι. Και οι Ρουμάνοι είναι σε αυτή την κατηγορία που τους αρέσει να δημιουργούν λίγο παραπάνω σενάρια από ό,τι πρέπει. Πάντως, στην προηγούμενη περίπτωση δεν φταίνε αυτοί. Ο μάνατζερ του Βαρέλα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Αυτό που αναφέρει ουσιαστικά παραθέτει τα δεδομένα. Λέει ότι είναι δύσκολο να γίνει η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ. Η Στεάουα αξιώνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί και δεν θέλει να φτάσει αυτό το ποσό. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο ότι οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι μειωμένες. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι η υπόθεση Βαρέλα που τις προηγούμενες μέρες είχαμε την αίσθηση ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα κλείσει, έχει κάποιες δυσκολίες που από τη στιγμή που είναι, τα εμπόδια δεν ξεπερνιούνται. Είναι επέκταση 2 εκατομμυρίων ευρώ ο Βαρέλα. Α, όχι, δεν νομίζω. Τι δεν συζητάμε νομίζω. Τότε. Δεν νομίζω, τι συζητάμε. Αν οι άλλοι θέλουν να κάνουν το παιχνίδι τους, ας το κάνουν. Άμα ακούγαμε το ποσό αυτό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα λέγαμε ότι απλά είναι το ποσό που λέει η πλευρά της ομάδας που τον έχει για να για κερδίσει να ό,τι παραπάνω. 700.000 ευρώ. Κοίταξε να δεις. Ο Βαρέλα είναι ένας παίχτης που τον παίρνεις ελεύθερο με αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Τέτοιος παίχτης είναι. Δεν, απλά, ξέρεις κάτι, άλλαξε τόσο γρήγορα η πολιτική του ΠΑΟΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έδωσε λεφτά για το Σάμπο. Να μην δώσει για το Βαρέλα. Να δώσει άκη, απλά να μην μπει στη διαδικασία να δώσει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Εντάξει, ναι. Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια. Τώρα έγινε serial. Μπορούσε να πας να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ πριν 10 μέρες. Και ο παίχτης ήδη να προπονείται να κάνει. Και λες, ρε φίλε, δεν μπορούσα να το ρισκάρω. Και έδωσα όντως λεφτά, διότι πρώτον θεωρώ ότι αυτός ο παίχτης μπορεί και να πουληθεί. Οπότε τα πάρω πίσω αυτά τα λεφτά. Και δεύτερον, έδωσα λεφτά διότι θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και από την πρώτη προπόνηση να είναι ο παίχτης εκεί για να μπορέσει να μου δείξει. Να διασφαλίσω απλά, δηλαδή την επένδυση που έκανα. Δεν είμαστε και 100%. Τώρα πια ξεφεύγει το πράγμα. Ναι. Τώρα κούρασε. Τώρα κούρασε και νομίζω ότι όταν γίνονται τόσο πολλά τα παιχνίδια τακτικής
Και από την άλλη πλευρά, γιατί κυρίως από εκεί γίνονται, μπαίνει στη διαδικασία να πεις ότι. Τι τζάμπα κάνω το παιχνίδι. Δεν ασχολούμαι. Άστο και αν έρθετε εσείς να. Εγώ θα πάρω ένα άλλο κεντρικό αμυντικό. Και άμα έρθετε κάποια στιγμή εσείς να μου πείτε, εντάξει, τώρα τον δίνουμε τόσα, μπορεί και να το σκεφτώ. Ας από το Γενάρη μπορώ να τον συζητήσω μόνος μου. Απλά το πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ είναι ότι ενδεχομένως και σε αυτό που λες, αν ήταν πιο αποφασιστικός νωρίτερα, να είχε πάλι παιχνίδια για να κερδίσει έστω και 100-200 χιλιάρικα παραπάνω η Θεάουα. Και εκτός από αυτό που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε 100%, το θέμα του ΠΑΟΚ είναι ότι έχοντας αφήσει το Βίτορ να φύγει, καίγεται για τη συγκεκριμένη θέση. Ψάχνει παίκτη ο οποίος θα είναι στο παιχνίδι του Champions League. Οπωσδήποτε. Ψάχνει παίκτη που πρέπει να τον πάρει μαζί του στην Ολλανδία ή να έρθει εκεί τις πρώτες μέρες για να μην χάσει προπονήσεις. Και βέβαια παράλληλα βλέπουμε και τον ανταγωνισμό. Εντάξει, βλέπουμε και τι άλλες μεταγραφές γίνονται. Δεν κινείται και πολύ το πράγμα συνολικά. Έτσι. Δεν βλέπω ομάδες να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και να παίρνουν παίχτες πολύ γρήγορα για να κλείσουν το ρόστερ τους, για να κάνουν πράγματα. Ένα ενδιαφέρον είναι αυτό με τον Τζιλιανίδη, έτσι, στον Αστέρα. Παρουσιάστηκε και επίσημα ο παίχτης και είναι μια περίπτωση όπου ένας σχετικά ανταγωνιστής ενισχύεται σημαντικά. Ένας παίχτης ο οποίος είναι το 94 γεννηθέντας, που σημαίνει ότι είναι 22 χρονών και έχει έτσι κι αλλιώς εμπειρία, διότι έχει παίξει 100 παιχνίδια στον Ηρακλή. Όλη τη γεμάτη την περσινή χρονιά που ήταν Super League και τα δύο ειδικά τα τελευταία χρόνια με τον Ηρακλή στη Football League ήταν πολύ ουσιαστικός. Είναι κάτι που το ψιλοζήλεψα. Όχι ότι πονάμε εμείς ιδιαίτερα στη θέση του, αλλά όταν ένα νέο παιδί που έχει δείξει στοιχεία πάει αλλού, λίγο το δώσα σημασία. Κατά τα άλλα, τι λέει, τελειώνει λέει ο Μπεν στον Πανιόνιο. Και φαίνεται ότι σχεδόν τα έχουν βρει. Αυτό σου έλεγε τίποτα τότε. Δεν ξέρω αν ακούγονταν και για τον ΠΑΟΚ ο Μπεν. Ναι. Επειδή ακούγονταν, αν τότε ρε παιδί μου ήσουν υπέρ ή ήσουν κατά. Εμένα δεν μου γέμισε ούτε το μάτι. Και τώρα φαίνεται ότι δείχνει να πηγαίνει προς τον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος βγάζει προς τα έξω ότι θα συναντηθεί με την ΑΕΚ για τον Τάσο Μπακασέτα. Έτσι, διότι θυμάστε τι είχε γίνει στα play-off που αφορούσε και τον ΠΑΟΚ αυτή η εξέλιξη. Ο Μπακασέτας τέθηκε εκτός ακριβώς πριν από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο αποτέλεσε ένα πλεονέκτημα για την ομάδα τη δική μας. Και του βγήκε σε καλό, έκανε δύο νίκες ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, διότι βγήκε προς τα έξω ότι ο Μπακασέτας συμφώνησε μόνος του να πάει στην ΑΕΚ, αλλά δεν είχε δικαίωμα να πάει πριν τον Ιανουάριο τον επόμενο. Οπότε τον πέταξε εκτός ο Πανιόνιος. Του είπε ότι θα το κρεμάσει το συμβόλαιο, το δελτίο, ότι δεν θα παίξει ο παίχτης μέχρι το Γενάρη, μπορεί να πάει στην ΑΕΚ. Τώρα φαίνεται. Η κατάσταση ξέφυγε εκεί. Ναι, εδώ φαίνεται τώρα ότι οι δύο πλευρές θα κάτσουν στο τραπέζι. Μήπως τυχόν και έχει κάποιο όφελος οικονομικό ο Πανιόνιος και τον δώσει τον παίχτη από τώρα, έτσι ώστε ο παίχτης να φορέσει από την αρχή αυτής της χρονιάς τη φανέλα της ΑΕΚ. Κάτι το οποίο με κάποιον τρόπο αφορά και τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι εντάξει, ο ανταγωνιστής όταν ενισχύεται και μπορεί να πάρει τον παίχτη αμέσως, είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, είναι ένα disadvantage. Ακούτε Λίμπερο 107,4, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 χωρίς τις φίρμες. Εδώ στα μικρόφωνα, δηλαδή Σταύρος Κόλκας και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου απολαμβάνουν λίγες τα τελευταίες μέρες ξεγνιασιάς, διότι από Δευτέρα θα καταπιούν χιλιόμετρα, θα ρίξουν τόνους υδρότα, συμμετέχοντας και αυτοί με το δικό τους τρόπο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Εγώ μόνο να επιβεβαιώσω μπορώ, γιατί θα συμμετέχω πρωτοθεώς, οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Καλά έκαναν και έφυγαν νωρίτερα, γιατί χρειάζονται άδεια, γιατί είναι πολύ κουραστική η προετοιμασία. Ξέρω. Ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι από τις 10 η ώρα, να ακούς τα ελάφια να ερωτοτροπούν μέσα στο δάσος. Αυτό με τα ελάφια σε συνδυασμό με το πώς είναι η Ολλανδία από πλευράς γυναικών, πώς είναι η Ολλανδία από πλευράς φαγητού. Μετά την πρώτη εβδομάδα σταματάει, είναι ένα αστείο. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, κάθε χρόνο σε αυτά ευτυχώς έχετε τον Κόλκα που δίνει έναν άλλο τόνο, διότι κάτι θα βρει, μια λεπτομέρεια άλλη από την περιοχή να πει.
κάτι ιδιαίτερο που συνέβη έτσι και που εσείς θα το πνίγατε, αλλά αυτός τα λέει φορά παρτίδα, θα βρεθεί. Θα μας δώσει και το παρασκήνιο όλης εκεί της διαμονής, της παραμονής σας στην φιλόξενη Ολλανδία. Στην οποία Ολλανδία, επειδή είναι πολλά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ πηγαίνει προετοιμασία, ξέρεις, το επόμενο στάδιο είναι να μας διώξουν οι κάτοικοι. Δηλαδή να πούνε φύγετε από εδώ. Δεν σας θέλουμε. Δεν ξέρω, δεν έχει έρθει ακόμη εδώ κανένας αγανακτισμένος πατέρας έτσι να καταγγείλει κάτι. Ότι κάποια αποπλανήσατε, κάτι συνέβη εκεί. Αντιθέτως, νομίζω ότι οι Ολλανδοί όταν έρχονται εδώ γουστάρουν τη χώρα μας, γουστάρουν την Ελλάδα. Πριν από καμιά εβδομάδα, να ξέρεις ότι είχε ψοφόκριο. Είχε 10 βαθμούς, 12 βαθμούς θερμοκρασία και βροχές και αυτά. Εκεί που θα πάτε εσείς είναι ακόμη πιο ψηλά. Και έτσι κι αλλιώς βρέχει. Δηλαδή μπορεί να έχει όλη μέρα ζέστη και ξαφνικά κράου να μαζευτούν σύννεφα μέσα σε μισή ώρα να ρίξει καντάρια. Αυτό με τη βροχή το έχει ευκολάκι και πέρσι συνέβη. Απλά το ξύμερο που έγινε πέρσι είναι ότι ξεκινώντας από εδώ για την Ολλανδία, φεύγεις με τη λογική ότι πάω στην Ρωσιά. Ναι. Και είχε πιο πολύ ζέστη. Ναι. Πάμε εκεί έχει καύσωνα για 4-5 μέρες. Έχουν σοκαριστεί, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά όλοι. Και στη Θεσσαλονίκη έχει δροσιά. Είχε δροσίσει. Ναι, αλλά μετά εντάξει, πάλι ήταν ρυθμικά κανονικά. Ωραία, λοιπόν. Να πούμε λίγο για τα μεταγραφικά. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά και λέμε μετά τους χορηγούς της δεύτερης ώρας. Η υπόθεση Βαρέλα φαίνεται ότι. Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αρνητική τροπή, αλλά έχει κουράσει. Υπάρχει ουσιαστικά ακόμα ένα επεισόδιο στο συγκεκριμένο μεταγραφικό σύριαλ, γιατί υπάρχει τοποθέτηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε και στο ΠΑΟΚ 24 του ατζέντη του Βαρέλα. Να θυμίσουμε, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΠΑΟΚ και ο Μίχελ στην προκειμένη περίπτωση, ότι ο Αντώνιο Τεσέιρα, ελπίζω να μην μου κάνει μείνει κάποιος Πορτογάλος αν λέγεται Τεξέιρα ή Τεσέιρα, νομίζω ότι Τεσέιρα λέγεται, είναι ο ατζέντης που έχει κάνει και τη δουλειά του Κάμπος. Είναι ο Πορτογάλος ατζέντης του Κάμπος, γιατί είχε και Τούρκο λόγω της παρουσίας του σε εκείνο το πρωτάθλημα. Οπότε ο Μίχελ πάει να κλείσει τη δουλειά και με ακόμα έναν παίκτη ουσιαστικά του συγκεκριμένου ατζέντη. Ωστόσο δεν τα καταφέρνει μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχει το εμπόδιο της Στεάουα. Αυτό που αναφέρει είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του Βαρέλα στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι παραθέτει τα δεδομένα, δεν λέει κάτι περίεργο. Είναι υπερβολικά υψηλές οι απαιτήσεις της Στεάουα. Αν δεν αλλάξει κάτι, ο παίκτης έχει ακόμα ένα χρονικό συμβόλαιο, θα πρέπει να μείνει εδώ και να παίξει εδώ. Ναι. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες μεταγραφικές, απλά αυτή έχει κουράσει γιατί είναι πολλά τα δημοσιεύματα και κάθε μέρα μπορεί να είναι και 2-3. Υπάρχει και νέα εξέλιξη ή κάτι από τη Ρουμανία που να αφορά τον ΠΑΟΚ και να τον εμπλέκει σε κάτι μεταγραφικό. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι δεν είναι ακόμα ένα παιχνίδι τακτικής. Στο οποίο, για να είμαστε και ειλικρινείς, πιθανότητα να συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ. Αν από τη στιγμή που υπάρχουν δηλώσεις της πλευράς του παίκτη που ο παίκτης θέλει να έρθει, γιατί ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίκτη σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή και η προοπτική του ΠΑΟΚ συγκινεί τον παίκτη, είναι θετικό στο να έρθει εδώ. Το κρατάμε αυτό. Να πούμε ότι για το κέντρο της άμυνας, που είναι ένα κενό από αυτά που θα πρέπει να καλυφθούν νωρίς, γιατί ο ΠΑΟΚ πονάει και γιατί από τη στιγμή που δεν ανανέωσε το Βίτορ, το ένα κενό που βλέπαμε όλοι ενδεχομένως να έχει γίνει και δύο, ανεξάρτητα από αυτά που είπε ο Μίχελ, και σίγουρα είναι μια θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτη για το παιχνίδι της Champions League. Εκτός από την περίπτωση του Βαρέλα, υπάρχει το φλερτ, το μεταγραφικό με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Τώρα κόλλησα, δεν μου έρχεται το όνομά του. Για την Αστον Βιλά. Ναι, ναι, ναι. Τον Κρέσπο. Τον Κρέσπο, ναι. Πώς κόλλησα τώρα. Με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή φαίνεται να υπάρχει μία επαφή. Εγώ, έτσι πως βλέπω να παρουσιάζεται το θέμα και από τα μέσα του εξωτερικού, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτόν τον ποδοσφαιριστή τον έχει περισσότερο stand-by. Όσο προτιμά μπορεί το να Βαρέλα. Αυτό. Ναι, προτιμά το Βαρέλα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή, μπορεί τις τελευταίες ημέρες, επειδή η υπόθεση Βαρέλα γίνεται serial, να έχει ανέβει πολλά σκαλιά. Να μην θέλει να την πατήσει πάλι όπως ο Ματέος και να κλείσει Ματέος. Ναι. Οπότε μπορεί. Και να είναι και διαπραγματευτικό ατού αυτό έναντι και τις συμφωνίες που θα κάνει με τον Βαρέλα. Και πάρε δύο. Και αυτό παίζει. Εντάξει, αντικειμενικά αν δει κάποιος το βιογραφικό του Κρέσπο, δεν συγκινείται. Ναι, ρε φίλε. Και δεν συγκινείται γιατί έχει γίνει περιγραφή και για το τι θέλει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει σε συγκεκριμένη θέση. Ναι, και να πούμε και το εξής. Δεν συγκινείται και δεν συγκινείται έχοντας χάσει και έναν ποδοσφαιριστή, τον Βίτορ. Ο οποίος άρεσε, δεν άρεσε, είχε μια αξία. Ναι, ναι, όχι. Εντάξει.
ήταν ένας παίκτης του 6,5, αλλά το έπαιζε. Δεν το συζητάω, ήταν σταθερός. Ναι. Το είχες, αυτό θα το έπαιρνες το 6,5-7 από τον Βίτορ. Οπότε γι' αυτό δυσκολεύει η περίπτωση, γιατί μας δημιουργήθηκαν προσδοκίες. Είπαμε, το Βίτορ τον απορρίψαμε εμείς, διότι θέλουμε κάτι καλύτερο. Πούντο, περνάει ο χρόνος. Αυτό είναι έτσι το θέμα που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία, εκνευρισμό, δεν ξέρω τι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι με τον Βαρέλα έχει κουράσει και θα συνεχίσει έτσι. Αν δεν το αφήσουμε, θα συνεχίσει έτσι. Να το αφήσουμε και άμα θέλουν αυτοί να επιστρέψουν και να τα βρούμε κάπου. Τόσοι μάνατζερ μπλέκονται στην υπόθεση. Κάποιος θα κάνει το προξενιό ξανά. Τώρα με τα γραφικά, στα υπόλοιπα θέματα δεν έχει προκύψει κάτι άλλο τόσο προχωρημένο. Έχει να βαγίσει η υπόθεση Ματέους, η οποία... Καλά, ο Ζουζούλια θα μπορούσε να θεωρηθεί αντί Ματέους. Δεν το νομίζω. Έτσι. Δεν το νομίζω. Γιατί ο Ματέους αγωνίζεται και εκεί. Πιο εγκεφαλικό παίχτη θέλει. Ναι, και είναι ένας επιθετικός που αν παίξει επιθετικός θα έχει πιο περιφερειακό ρόλο. Τώρα ο Ζουζούλια είναι φορ. Δηλαδή αυτό που λέμε από το πρωί που θέλει να το ακούσει και ο Χρήστος, ο Ουκρανός Ρούνεϊ. Είναι μια πραγματικότητα, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι εμπορικό να το λες σήμερα Ουκρανό Ρούνι. Ναι. Σήμερα είναι πιο εμπορικό ακόμη και Ουκρανό Σερβική να το πεις. Είναι, δεν είναι εμπορικό, νομίζω ότι είναι σήμερα αποτυπώνει περισσότερο την πραγματικότητα. Για μένα, ναι. Έτσι. Εγώ παίρνω θέση. Ναι, και αλλά ο Ρούνι δεν μπλέκονται σε καυγάδες. Εντάξει, ακόμα ένα μειονέκτημα. Τώρα, δηλαδή τον αδικείς το Ρούνι. Καλή πάσα κάνεις, γιατί ακόμα και σε αυτή την υπόθεση, στην οποία ο ποδοσφαιριστής έχει κάνει δηλώσεις σε ελληνικό μέσο και έχει πει ότι έρχομαι στον ΠΑΟΚ. Είναι κλεισμένο, έρχομαι να κάνω προπονήσεις. Διαδικαστικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή τις επόμενες μέρες. Μπορεί να έρθω στη Θεσσαλονίκη να προπονηθώ. Παρόλα αυτά, υπάρχει και ένα θέμα με το κατά πόσο ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχει μία τιμωρία γιατί έχει μπλεχτεί σε έναν καυγά, ναι, και έχει τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία στην Ουκρανία. Αυτή η τιμωρία προφανώς μεταφέρεται και στην Ελλάδα, γιατί θα πρέπει η ΕΠΟ, η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, να μπει στη διαδικασία παίρνοντας τα χαρτιά του ποδοσφαιριστή, να δει και το τι ισχύει με αυτόν, τι τιμωρίες έχει. Ωραία. Οπότε το πρώτο χρονικό διάστημα νομίζω ότι είναι κάπου μέχρι τον Νοέμβριο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής μιλώντας για τις εγχώριες διοργανώσεις. Θέμα, γιατί δεν γίνεται να πάρεις έναν επιθετικό θέλοντας να πλαισιώσεις άλλους δύο, ένα τον Κλάους και ένα τον Κουλούρη που το πιστεύεις, με την περίπτωση Περέιρα, αν μείνει, να είναι και λίγο διαφορετική και να μην τον έχεις διαθέσιμο από νωρίς. Γιατί υποτίθεται ότι πας να κάνεις και εκεί η μεταγραφή η οποία θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς το πλαίσιο στο οποίο φέτος θες να κινηθείς μεταγραφικά. Έχω μια βάση, πάω να πάρω 5-6 οι οποίοι θα με ανεβάσουν επίπεδο. Θα βοηθήσουν και τους πιτσιρικάδες που έχω ή τους νεαρότερους που έχω να δείξουν παραπάνω πράγματα. Και θα μπορούν όταν η ομάδα δεν τραβάει να αλλάξουν παιχνίδια, να πάρουν προσπάθειες, να βάλουν γκολ που θα αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού, να δείξουμε την προσωπικότητά μας στον αγωνιστικό χώρο ότι ενδιαφέρουν. Είχαμε εξέλιξη στο θέμα του γυμναστή. Ποιος ήταν ο γυμναστής? Αυτό που το αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ένας από τους λόγους που βρέθηκε ο Μίχελ στο εξωτερικό και δεν ήταν στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας ήταν γιατί έκανε ένα ραντεβού με έναν δικό του γυμναστή, στον οποίο θα ανατεθεί ο ρόλος του τρίτου γυμναστή αυτού της αποκατάστασης. Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε διαζύγιο με τον Αρτίκο, παρότι ο ΠΑΟΚ επίσημα δεν θέλει να σχολιάσει κάτι, είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Υπήρχε διαφωνία με τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Ράλι, στο κομμάτι της αποκατάστασης, και επειδή το θέμα με τους τραυματισμούς έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ομάδα, γι' αυτό το λόγο, ναι, έχουν δοθεί και περισσότερες αρμοδιότητες στο γιατρό. Οπότε με αφορμή και με αυτό σταμάτησε η συνεργασία με τον Πάολο Αρτίκο και ψάχνουν τον αντικαταστάτη. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα ή κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι πιθανότητα να είναι ξένος και είναι πιθανότητα να είναι η επιλογή του Μίχελ, την οποία όμως θα πρέπει να εγκρίνει και ο γιατρός. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια επαφή και με τον γιατρό του ΠΑΟΚ για να πει και αυτός ότι okay, συμφωνώ, ναι, σε αυτά που είπαμε να κάνουμε για την αποκατάσταση, έχουμε... Πώς το λένε, εκπέμπουμε στις ίδιες συχνότητες και με τον γιατρό, με τον γυμναστή. Αυτό εδώ μου είχε ξεφύγει, δεν το είδα. Πρέπει να είναι το πρώτο θέμα που ανέβασε σήμερα το ΠΑΟΚ 24. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σε έβαλα στη λίστα και τρώμε goal offside, λέει ο Σάββας Θεοδωρίδης. Φέρεται να λέει ο Σάββας Θεοδωρίδης. Τι φέρεται, αφού όχι, έχει φέρεται, καταγραφεί φέρεται από τον υπερκοριό της ΑΕΠ. Μπορεί να το βγάλει ο άλλος εκεί χωρίς να είναι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ λέει σε έβαλα στη λίστα. Όταν σε φιλικό μάτς αφήνεις και τρώμε 2 μέτρα goal offside, καταλαβαίνεις.
δεν έχεις εξελιξιμότητα. Ήτανε... Σίγουρα δεν θα γίνεις διεθνής. Είναι μετρημένα τα κουκιά για σένα. Δεν έχεις εξελιξιμότητα. Όταν δεν μπορείς να δεις αυτό, τι μετά όταν θα σε έχω ανάγκη θα το δεις. Εδώ σε φιλικό μάτς δεν μας αδικείς. Δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Λοιπόν, υπόθηκε και αυτό. Απλά ο κύριος Σάβας εν τη ρήμη του λόγου λέει πάρα πολλά και δεν μπορείς να τον πάρεις ιδιαίτερα στα σοβαρά γενικά. Απλά είναι σοβαρά τα πράγματα στα οποία εμπλέκεται. Να το δούμε και αυτό, διότι περάσαν χρόνια και ακόμα δεν έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι όπως συμβαίνει σε όλες τις υποθέσεις τις δικαστικές. Δηλαδή τρενάρονται τόσο πολύ χρονικά. Το πολιτικό ρεπορτάζ πάντως λέει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν είναι και τόσο διατεθειμένη αυτό το θέμα να το πάει στα άκρα. Και όσο είναι και στα σκηνιά επικοινωνιακά, δεν μπορεί κιόλας και να το πάει εύκολα στα άκρα. Επανάληψη δηλαδή. Απλά πολλά μας είπανε. Όσο συνέβησαν και με τους προηγούμενους. Ναι, πολλά μας είπανε και λίγα κάνανε και σε αυτό το θέμα. Ωραία, με τα γραφικά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτά που παίζει για να δώσουμε μια εικόνα το πού κινείται ο ΠΑΟΚ και πού κινούνται και οι υποθέσεις που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλουμε να μάθουμε, ρε φίλε. Σου λέω, θέλουμε μια φορά να το μάθουμε αφού γίνει. Μόνο να μας στείλουν ένα μήνυμα και να μας πούνε σε τρία λεπτά έχετε το νου σας στο site της ΠΑΕ. Θα έχει κάτι που θα σας αρέσει, κάτι που θα σας ενδιαφέρει. Τη χρειάζεται πάντως την τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, γιατί τον έχει αποσυντονίσει αυτό που έγινε με τον Ματέους και το ότι δυσκολεύει του αμυντικού. Είναι μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν προηγούμενα. Που ουσιαστικά μιλούσαμε για έτοιμες συμφωνίες και περιμέναμε να ανακοινωθούν. Είμαι πολύ περίεργος να δω την Παρασκευή τι νούμερο διαρκείας θα ανακοινώσει η ΠΑΕ. Διότι εντάξει, είπαμε, δεν ασχολούμαστε και κάθε μέρα με το πόσα διαρκείας δόθηκαν. Αλλά μια φορά την εβδομάδα υπάρχει ένα report που είμαστε. Θέλω να δω, ποια είναι αυτά τα αρρωστάκια που ενώ φάγαμε το ξενέρωμα με Ματέους και δεν προχωράει για το θέμα του κεντρικού αμυντικού, έτσι έχουν πάει εκεί και έχουν κρατήσει την θέση. Βασικά αυτή είναι η πιο ωραία κατηγορία οπαδούς όλες τις ομάδες. Έτσι δεν έχει γίνει. Εννοείται, ρε φίλε. Γιατί ο άλλος είναι ταγμένος, λέει: εγώ πηγαίνω γιατί είναι η ομάδα μου, έχω την οικονομική δυνατότητα γιατί πλέον στις μέρες μας υπάρχει αυτό. Ναι, θα το πάρω έτσι κι αλλιώς. Να πούμε ότι νομίζω ότι σήμερα πρέπει να είναι και η τελευταία ημέρα για τη συμμετοχή για τα διαρκείας που θα δώσει τον ανέργο. Τον ανέργο, ναι. Τετάρτη σήμερα, Τρίτη σήμερα έχετε όλη την ημέρα στην διάθεση ή Τετάρτη. Ναι, πρέπει να το ζεκάρουμε. Νομίζω ότι δύο μέρες ήταν περίμενε, ακόμα. Περίμενε. Το έχω εδώ πέρα. Το έχω κάπου. Το είχα συγκρατήσει για να το ρωτήσω. Λοιπόν. Α, το βρήκα νομίζω εγώ. Ναι. Τι λέει. Τετάρτη λίγη η διορία. Προθεσμία που έχουν έργα για να διήσουν. Ναι, προθεσμία τελειώνει Τετάρτη. Ωραία. Και την άρα επόμενη, και αύριο έχει. Στις 30 του μηνός θα γίνει η κλήρωση για τους 100 τυχερούς. Ναι. Ωραία, άρα είναι πολύ καλές οι πιθανότητες. Διότι αν ας πούμε σκεφτούμε, θα πω εγώ ένα τεράστιο νούμερο, 7.000 να βρεθούν να κάνουν αίτηση, που το θεωρώ πολύ, αλλά μπορεί να βρεθούν 7.000 άνεργοι. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη φρόντισε πολύ να είναι οι άνεργοι και σε αυτό το κομμάτι τα πήγε καλά. Λοιπόν, το να έχεις μία στις 7 πιθανότητες, δηλαδή είναι τόσο πολλά τα διαρκείες που θα κληρωθούν, που και 10.000 ακόμα να είναι οι τέτοιοι, οι άνεργοι που κάνανε την αίτηση, έχεις μία πιθανότητα στις 10 να πάρεις τζάμπα ένα διαρκείες. Ναι, για ναι, ποιο λόγο. Σίγουρα είναι καλές πιθανότητες, οπότε να μην χάνει ο κόσμος. Και ξέρεις κάτι, επειδή εγώ έχω ένα πρόβλημα με την αισθητική της κούτρας. Έχω ένα πρόβλημα με την αισθητική. Αν είναι ρε φίλε να μπαίνουν κάποιοι τζάμπα, να μην μπαίνει ο γνωστός του γνωστού. Να μπαίνουν οι άνεργοι, ρε φίλε. Ναι, ναι, εννοείται. Δηλαδή, εγώ έχω πρόβλημα αισθητικό, π.χ. με τη σκαλομαρία. Έχω πρόβλημα με το περνάω τα τουρνικέ και μπαίνω. Έχω πρόβλημα με το κάνω ντου και μπαίνω. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι χάζο. Δεν είμαι χάζο που πλήρωσε το εισιτήριο και θα μπει εσύ τζάμπα. Και όχι μόνο. Δεν έχω πάει, θέμα. Δεν πάει αν μόνο είσαι το αρρωστάκι, το παοξάκι, που όντω θε και χρήματα, να βρεις έναν τρόπο να η ΠΑΕ να σε βάλει έτσι. Αλλά σε βάλει έτσι γιατί το επέλεξε η ΠΑΕ, όχι επειδή εσύ έκανε τη μαγκιά σου και μπήκες μέσα. Και νομίζω ότι η σύγκριση πάει όχι μόνο με αυτούς που μπαίνουν με εισιτήριο, πάει με αυτούς οι οποίοι κάθονται σπίτι τους γιατί θα θέλανε και δεν μπορούν να πάνε. Ναι, γιατί ρε. Αυτός είναι χαζός. Έχεις τόσο κόσμο να πούμε που θέλει να πάει, αλλά πραγματικά τζορίζεται οικονομικά. Όχι, όχι, έχει κόσμο που θέλει να πάει και δεν μπορεί. Και είναι. Και να σου πω και κάτι. Το φαινόμενο. Χίλια είπαμε τα διαρκεία για τους ανέρους, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ, ρε φίλε, που σε ένα παιχνίδι που έχει μέσα 15.000 κόσμο, οι χίλιοι, ας πούμε, είναι άνεργοι που δεν πληρώσαν το εισιτήριο.
ένας στους 15 πραγματικά επειδή είχε ανάγκη μπήκε έτσι από την ΠΑΕ. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ναι, 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 ναι. ΠΑΕ. Είναι πολύ ωραίο όντως. Και επειδή είναι και μια χρονιά που φαίνεται ότι δεν είναι και αμάν αμάν θα κάνουμε sold out στα διαρκείας, δεν μεταφράζεται και σε χαμένα χρήματα για την ΠΑΕ αυτό. Δεν θα ήταν δηλαδή λεφτά που τα χάσε η ΠΑΕ. Και δείχνεις ότι σέβεσαι κιόλας και ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να δουν τον ΠΑΟΚ και δεν μπορούν γιατί ζορίζονται οικονομικά. Έτσι και αλλιώς θα μας έμειναν πάρα πολλά λεπτά, γύρω στα 10, για να δούμε κάποια τελευταία θεματάκια και να σας αφήσουμε εδώ στο ΠΑΟΚ 24 που 12-2 βγαίνει καθημερινά, με Σταύρο Κόλγα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να ξεκουράζονται και με Γρηγόρια Τρίδη που δεν καταλαβαίνετε από προετοιμασίες. Όπως σωστά λέει ο Κόλκας, προλαβαίνει, κάνει τις βάρδιές του, πηγαίνει στην Μύκονο, γυρίζει, ετοιμάζεται και για προετοιμασία, κάνει και εκπομπές κανονικά προς αντικατάσταση του Δημήτρη και του Σταύρου. Είναι εργαλείο περίπου σαν τον Γκρατσιάνο Πελέ που χθες έκανε το χρόνο. Το βάλε ρε φίλε, τελευταία στιγμή το βάλε και σιγούρεψε. Βοήθησε τους Μπουκ θεωρώ, διότι περισσότεροι στον γκολ το παίζανε. Έτσι, αυτοί οι οποίοι λέγανε next goal, μάλλον Ισπανία θα είχαν ποντάρει. Δεν λες καλά που έμεινε και under. Γιατί αν ήταν λίγο πιο σοβαρή στην επίθεση, οι Ιταλοί θα βάζαν και άλλο goal. Εντάξει, βοήθησε τον Μπουκ. Χάθηκαν από τις ευκαιρίες για παραπάνω goal, παρότι τα παιχνίδια της Ιταλίας συνήθως είναι μαζεμένα, μετρημένα. Ήταν χθες πολύ αποφασιστική η Ιταλία. Ναι, ναι. Περιορίσανε στο ελάχιστο τα λάθη. Τη στιγμή που στο άλλο το μάτσο το βραδινό η Αγγλία έκανε λάθος στην μπάσα στο ένα μέτρο. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό το προφανώς με τι άγχος παίζαν, γιατί κάνεις ένα αμφιβάλλει για την ποιότητα αυτών των ποδοσφαιριστών που παίζουν στην εθνική της Αγγλίας. Κάνανε απεθαριώδη λάθη. Ενώ βλέπεις η Ιταλία ευτύχησε να προηγηθεί κιόλας, το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε και είχε την ευκαιρία να βάλει κι άλλα γκολ. Και έβαλε ένα στο 90 ο Γκρατσιάνο. Και έστειλε είπαμε αρκετό κόσμο στον Κουβά, διότι μάλλον το παίζανε 0 έως 1 γκολ. Να πούμε λίγα πράγματα γιατί για τους υπόλοιπους έχουμε κάνει μια αναφορά και έχει και ο κόσμος μια εικόνα. Μάλιστα, τι λέει αυτό το μήνυμα? Είναι ο κλασικός 203 ο μπασκετικός, ο οποίος καθώς τίποτα δεν είπαμε σήμερα για τον μπάσκετ, οι παίκτες φεύγουν και κανείς δεν έρχεται. Κύριε Πρέλεβιτς, η απαξίωση αυτού που υπηρετείτε είναι πλέον ανυπόφορη. Παραιτηθείτε για να προκληθούν εξελίξεις. Λέει ο 203. Μάλιστα. Εντάξει. Όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση και ειδικού ρόλου η συγκεκριμένη διοίκηση, γιατί έχει μια αποστολή αυτή με τα χρέη και την οικονομική εξυγένση, γιατί στο κομμάτι της εξέβρεσης επενδυτή δεν πηγαίνουν και πολύ καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έχουν το δίκιο τους. Και ο κόσμος έχει δίκιο γιατί βλέπει κάτι το οποίο δεν είναι ανταγωνιστικό, άρα και δεν είναι και τόσο ελκυστικό και δεν είναι συνυφασμένο και με τον πώς είχε την ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ στο μυαλό του από αυτά που κατάθεσε και στο παρελθόν. Και απ' την άλλη, όποιον για να βγάλει από την ΚΑΕ θα σου πει ότι αυτό είναι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά είναι οικονομικά δεδομένα. Στόχος είναι να μην ζημιωθεί η ομάδα, να έχει ένα όνομα, να μην χρωστάει σε παίκτες και κάποια στιγμή να έρθει κάποιος. Τελειώνει αυτό έτσι. Φέτος δεν είναι, νομίζω, η τελευταία χρονιά που υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τις δόσεις. Να δούμε αν μετά η νύφη αυτή είναι περιζήτητη. Αλλά το κομμάτι το καθαρά έτσι, αθλητικό, το κομμάτι του αγωνιστικού δεν πάει καλά, διότι βλέπω πως τελειώνει και η διορία που δόθηκε, η προθεσμία που δόθηκε σε Κλάντον και Τέπιτς να απαντήσουν αν θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Κακαρούδης, πάει στο Φάρο, λέει ο Κώστας Κακαρούδης. Εντάξει, τι να πω. Και είχαμε και μια φωτογραφία του Μπάνε με τον Κατσουράνη. Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε πιο πριν είναι για να έχει ο κόσμος μια εικόνα, γιατί για τους υπόλοιπους έχουμε κάνει μια αναφορά. Να πούμε λίγο για τα νούμερα του Ζοζούλια. Ναι. Είναι γεννημένος στις 17 Νοεμβρίου του 89. Είναι 26 στα 27 ουσιαστικά. Την αγωνιστική περίοδο, 27 χρόνια. Πολύ καλή ηλικία, θεωρώ, και για τη θέση του. Είναι Ουκρανός. Έχει συμβόλαιο με την. Νιέπρο έπαιξε, πού έπαιξε αυτό. Ναι, ναι. Στην Δυναμό. Και Δυναμό.
και στην Ντνιέπρ τα τελευταία χρόνια. Έχει συμβόλαιο με την Ντνιέπρ μέχρι το 2018, αλλά ο λόγος για τον οποίο ξεκινούν συζητήσεις για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στον Ουκρανικό Σύλλογο. Έχει ύψος 1,75. Τα κιλά του τώρα δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει να τα πούμε, είναι 62 κιλά. Για 1,75 δεν είναι λίγα. Ναι, εντάξει. Αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού επιθετικού. Το καλό του πόδι είναι το δεξί. Μπορεί εκτός από κεντρικός επιθετικός να παίξει και λίγο πιο πίσω, μπορεί να παίξει και δεξιά ως winger, που συνηθίζουμε να λέμε, ως ακραίος δηλαδή, ως extreme. Ψάχνει την επόμενη ομάδα του. Είναι ο παίκτης ο οποίος μόνος του είπε ότι είμαι κοντά στον ΠΑΟΚ και έχω κλείσει με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε λίγο για τους αριθμούς του, ότι την περσινή σεζόν το 15-16 έχει 7 συμμετοχές με 3 γκολ. Συνολικά έχει, γιατί είχε τα προηγούμενα χρόνια συμμετοχές με την Ντνιέπρο, έχει 11 συμμετοχές με 2 γκολ το 14-15, 15 συμμετοχές με 9 γκολ το 13-14, 17 συμμετοχές με 6 γκολ το 12-13. Νωρίτερα έχει αγωνιστεί και στην Δυναμό Κιέβου. Γενικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα νούμερα του έχουν ενδιαφέρον. Σε συνολικά 153 συμμετοχές με την Ντνιέπρο έχει 39 γκολ και 33 ασίστ. Πολύ καλή επίδοση, δεν το συζητάμε. Και με την Δυναμό Κιέβου έχει 52 συμμετοχές με 6 γκολ και 10 ασίστ. Δεν είναι κακή επιλογή. Δεν είναι για να απαξιωθεί δηλαδή ένα τέτοιο παίχτη που και με την εθνική έχει συμμετοχές και γενικώς είναι και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Δεν είναι και η πλέον ελκυστική επιλογή, τουλάχιστον με τη δική μου άποψη, έτσι. Ή αυτό που κατάλαβα εγώ ότι θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ για την επίθεση. Point. Πόσο τον δίνει το Τράστον Μαξ σαν αξία χρηματιστηριακή? Τώρα αυτό. 3,5 εκατομμύρια. Ναι, νομίζω. Ναι. Σε ευρώ το δίνει. Εντάξει, τώρα αυτά σχετικά είναι. Όχι, όχι, εντάξει, δίνουν ένα είναι τόνο. Διεθνής με την εθνική Ουκρανίας, έχοντας αγωνιστεί και στα χαμηλότερα κλιμάκια, στην Under 19 και στην Under 21. Με την πρώτη ομάδα, την ανδρική ομάδα της Ουκρανίας, έχει κάνει ντεμπούτο στις 2 Ιουνίου του 2010. Τότε ήταν προπονητής ο Μάρκεβιτς, και προπονητής του δηλαδή και στην Ντνιέπρ, και έχει 29 συμμετοχές με 4 γκολ. Ναι. Τα νούμερα, λέει ο Γιώργος, τα νούμερα που λέει ο Γρηγόρης είναι μόνο πρωταθλήματος. Αυτά ναι, που ανέφερες ναι, ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, καλά κάνουμε να το διαπιστώσουμε, ναι, να το διευκρινίσουμε. Όντως, είναι πρωταθλήματος. Έχει καλά, αγωνιστεί πάντως και στο Champions League. Γιατί έτσι προκύπτουν και άλλα, έτσι, ναι. Δηλαδή, ακούς τις συμμετοχές και λες δεν έπαιξε full season. Μόνο πρωτάθλημα ήταν εκείνο. Εντάξει, προκύπτουν και διάφοροι άλλοι αγώνες και κύπελο και Ευρώπες κλπ. Και έτσι είναι ένας παίκτης που ήταν σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Δεν να πεις ότι είχε τραυματισμούς ή δεν ήταν τόσο χρήσιμος και βασικός στις ομάδες του και καθόταν πάγκο. Ναι, το συνολικό του νούμερο για πέρσι, γιατί είχε συμμετοχή και στο Europa League και στο κύπελο Ουκρανίας και στο πρωτάθλημα, είναι 15 συμμετοχές με 5 γκολ και 5 ασίστ. Προφανώς από ένα σημείο και μετά υπάρχει και το θέμα με την τιμωρία. Εντάξει. Ναι, θα δούμε τώρα και αυτό. Γενικά θα έχει εξέλιξη το σύριαλ Ζωζούλια, διότι για να φτάσει στο σημείο αυτός να παίξει ή να πει ότι είναι κλεισμένος, εντάξει, όντως. Και όχι, δεν νομίζω ότι είναι όπως το γράψαμε και χθες. Δεν ξέρω ότι γίνανε οι επαφές. Υπάρχει επαφή, υπάρχει σημείο επαφής με τον παίκτη, απασχόλησε. Σίγουρα υπάρχει και μια επικοινωνία και από την πλευρά του ΠΑΟΚ και με τον ίδιο και με τον εκπρόσωπό του, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει συμφωνήσει. Είναι προτεραιότητα ή είδα αυτό που δημιουργήθηκε ως προσδοκία στον ΠΑΟΞΗ, ναι, να πάρει ένα πραγματικά σπουδαίο επιθετικό. Απλά όλα αυτά που περιγράφουμε ουσιαστικά είναι η επιβεβαίωση ότι αν ανακοινωθεί ο Ζωζούλια δεν θα μας κάνει έκπληξη, γιατί όντως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε, γιατί είναι δύο. Νομίζω πως όχι, απλά να πούμε για το υπόλοιπο της ημέρας ότι περιμένουμε ακόμα μία προπόνηση όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι και σήμερα θα είναι διπλή, είχε μία πρωινή, θα έχει και μία το απόγευμα. Στις απογευματινές είναι περισσότερο η δουλειά και στο τακτικό κομμάτι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές. Και από εκεί και πέρα είναι κρίσιμη εβδομάδα αυτή, γιατί όσο και αν υπάρχει ηρεμία μιλώντας για τις εξελίξεις που δεν έρχονται, νομίζω ότι ο στόχος είναι να υπάρξει εξέλιξη. Αν όχι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία να ταξιδέψει με κάποιο ποδοσφαιριστή ακόμα. Ναι. Ωραία. Σιγά σιγά αποχωρούμε. Το Loco Grill ήταν και αυτό στην παρέα μας και έχετε την δυνατότητα να έχετε 15% έκπτωση αν πάρετε και πείτε Libero Euro
στο τηλέφωνο 2310 77 10 96. Μια τρελή προσφορά του Loco Grill για εσάς τους ακροατές του Λίμπερο που είστε και αρρωστάκια με το ποδόσφαιρο και αυτό το καιρό βλέπετε στις οθόνες σας τις ματσάρες αυτές που γίνονται στα γήπεδα της Γαλλίας. Ηρωνικά το λέω έτσι. Αρκετά χαμηλό το επίπεδο σε αυτό το γύρο. Βέβαια λογικό ήταν εφόσον αυξήθηκαν οι ομάδες. Η φάση αυτή των πρώτων knockout αγώνων μου φάνηκε λίγο σαν τη φάση των ομίλων σε παλιά γύρω. Ναι ρε φίλε, εντάξει είπαμε. Κάθε φορά 10 περίπου είναι οι καλές ομάδες. Συμμετέχουν και 5-6 κομπάρσι που από νωρίς δείχνουν ότι δεν μπορούν. Σπανίως βρίσκεται κάποιος όμιλος που να έχει ενδιαφέρον και για τις 4 ομάδες την τελευταία αγωνιστική. Μονίμως κάποιος έχει τεθεί εκτός. Δεν είναι και δύσκολο έτσι κι αλλιώς με τα αποτελέσματα τα οποία είναι οριακά σε κάθε παιχνίδι. Και φέτος έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Βέβαια από εδώ και στο εξής ξεκινά τα καλά παιχνίδια. Δηλαδή νομίζω ότι η φάση των 8 έχει μία σταχτοπούτα την Ισλανδία, αλλά δεν τη λες και ότι θα παραδοθεί, γιατί είδες τι παιχνίδι έκανε και χθες με την. Με την Αγγλία. Απλά λες ότι το φαβορί είναι η Γαλλία, δεν το συζητάω. Νομίζω ότι στην... Και από εκεί πέρα έχει πολύ ανοιχτούς αγώνες. Νομίζω ότι βρήκε και τα έκανε η Ισλανδία. Χωρίς να είναι αδικό. Ναι, εντάξει. Τώρα ναι. Με τους Γάλλους. Ναι, ναι. Είναι πιο δύσκολο τα πράγματα. Οι άλλοι παίζανε με πυρετό. Τέλος πάντων, μαζί μας είναι το Ιλπόστο. Κλείνουμε με τους χορηγούς και σας αφήνουμε στα σίγουρα χέρια του αρχισυντάκτη αυτού εδώ του σταθμού, του Χρήστατο Τσαλτίδη, που όλο και κάτι ενδιαφέρον θα βρει να σας πει για την αγαπημένη του ομάδα, τον Άρη. Ο Μπειρατής είναι στην παρέα μας. Καθημερινά 1 με 7 πίνετε όλες τις βαρελίσκες μπύρες μείον 1 ευρώ και από Δευτέρα Τετάρτη όλες οι Πρεμάτορ οι μπύρες από βαρέλι με κάθε 2 μπύρες η τρίτη είναι κερασμένη. Ο Μπειρατής είναι στην Διογένους 17 και από την Πέμπτη που θα αρχίσουν και οι αγώνες και θα μπούμε σε τελική ευθεία προημιτελικών και ημιτελικών θα γίνει χαμός εκεί στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης στη Διογένους 17. Μαζί μας είναι και το Ιλπόστο στην περιοχή του Ευόσμου με ξένη ποιοτική μουσική και με πολλά event καθημερινά. Σήμερα ας πούμε σήμερα δεν έχει κάτι. Όχι, έχει. Αύριο έχει, Τετάρτη, τον Όντα Γεωργιάδη στα DEX του Ιλπόστο και την Πέμπτη έχει DJ Τόλι, την Παρασκευή έχει Μάνστα, το Σάββατο έχει DJ Παναγιώτη και την Κυριακή DJ Παντελή Κοτάκη. Όλοι παίζουν σε μαγαζιά, είναι γνωστοί DJ που παίζουν και σε μαγαζιά αλλά και σε ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Και κλείνουμε με τα ήδη υγιεινής φτύκα στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, λίγο πάνω από τον κήπο του Καλού. 2-3-10-905-503 για να δείτε τα ήδη υγιεινής που έχει ο φτύκας, να δείτε τις εκπληκτικές προσφορές, διότι βρίσκεται πλακάκια δαπέδου με 5,5 ευρώ το τετραγωνικό και πλακάκια μπάνιου με 6,5 ευρώ το τετραγωνικό, και όταν θα κάνετε την παραγγελία σας να ξέρετε ότι αυτά θα έρθουν στο σπίτι δωρεάν στον χώρο που έχετε να κάνετε την ανακαίνιση, την αλλαγή από τα είδη υγιεινής φτύκας. Κλείνουμε και ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στις 12 με μεταγραφές, θέλω να πιστεύω, μέσα στη βδομάδα. Ελπίζω με περισσότερες εξελίξεις. Με δράση και όχι με ανάλυση από εμάς για το τι έγινε, τι θα γίνει. Και αν υπάρχει κάτι για το Βαρέλας είναι ή ότι έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή ή ότι έχει χαλάσει δηλαδή. Όχι, εγώ αν είναι να πούμε κάτι για Βαρέλα θα πούμε μόνο ότι χάλασε ή ότι έγινε. Οτιδήποτε άλλο, να έτσι ο Μπεκάλι, να τα χρήματα, τελείως. Να επαφή, τελείως. Υπάρχει και απόφαση. Θέλω τον Μπεκάλι στον ΠΑΟΚ, αλλά για να δουλέψει για τον ΠΑΟΚ, για να μας φέρει το Βαρέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, τα λέμε αύριο.